παρακολουθείτε τους τίτλους αρχής της πιο πρωτοποριακής εκπομπής μαγειρικής. Ο Δημήτρης και ο Ηλίας υποτίθεται πως έχουν ένα εστιατόριο. Διάφοροι βοηθητικοί ηθοποιοί γεμίζουν τα τραπέζια σε γρήγορη κίνηση. Για να τους πληρώσουμε χρειαζόμαστε χορηγούς. Θα τους αναγνωρίσετε στα κοντινά πλάνα. Εντάξει, θα τόσο. Μη το παρακάνουμε και είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τους φίλους μας. Έχουμε πολύ καιρό να φέρουμε έναν καλεσμένο με μια ωραία μελωδική φωνή. Πέρα από τη δική σου που είναι πάντα μελωδική και μας φτιάχνει τη διάθεση. Με έχεις ακούσει τα τραγουδά. Δεν είχα την τύχη, σε έχω ακούσει να μουρμουράς και μου φτάνει. Ναι. Να μην το πάμε παραπάνω. Κοίτα, η φωνή μου αυτή τη στιγμή δεν είναι στα καλύτερα της. Ναι. Παρ' όλα αυτά, επειδή ετοιμάζω κανένα δυο κόλπα, θα επανέλθει. Α, και μετά, τι, όταν λες ετοιμάζω, θα βγάλεις δίσκο, θα... Όχι, ετοιμάζω κάτι άλλα κόλπα. Πλέον δεν είμαστε στους δίσκους, έχουμε φύγει digital. Είμαστε στην digital εποχή. Δεν εννοούσα αυτό, εννοούσα ότι άμα ξεκινήσεις να τραγουδάς, εγώ θα βγάλω δίσκο για να σταματήσεις. Θα πω κάτω στον κόσμο, ρίξτε κάτι. Επειδή το ζαλάμε το τραγούδι πολύ. Έχουμε σήμερα μια πάρα πολύ ωραία φωνή του ελληνικού τραγουδιού. Πώς είναι όταν πας σε ένα καλό εστιατόριο και ψάχνεις, αναζητάς το καλό ποιοτικό φαγητό. Εγώ. Ναι. Εσύ το φτιάχνεις και μόνος σου. Μπράβο. Αλλά δεν μπορείς να το κάνεις το τραγούδι. Έχουμε το αντίστοιχο. Άρα έχουμε, περίμενε, έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο. Ναι. Γυναίκα ή άντρα. Γυναίκα. Ακριβοθόρητη, δεν κάνει πολλές εμφανίσεις. Σοβαρά. Ναι. Γιατί ήρθε σε εμάς. Ήρθε σε εμάς γιατί μας εμπιστεύτηκε. Αυτή θα είναι η πρώτη ερώτηση που θα της κάνω. Ναι. Να την υποδεχτούμε. Πάμε. Πάμε. Γεια σας. Μια χαρά εσείς. Είσαι ακριβοθόρητη. Σωστά. Ακριβοθόρητη. Ναι, δεν βγαίνεις, ρε παιδί μου, σε εκπομπές. Και μαγειρική πρώτη φορά. Ω, μαγειρική πρώτη φορά, ναι. Πρώτη φορά δεν πολύ βγαίνεις. Ναι, εντάξει. Μαγειρεύεις. Ναι, όταν προλαβαίνω. Άγια σου. Κάθε μέρα όχι. Όχι κάθε μέρα. Δεν γίνεται κάθε μέρα. Κάθε δύο μέρες. Τώρα δεν έχω βάλει και... Το αγαπημένο φαγητό ποιο είναι. Μ' αρέσουν πολύ τα κοκκινιστά. Δεν φαίνεται. Όχι, ρε, μια χαρά είσαι. Αλλά οι πηχτές σαλτσούλες και... Έτσι, κάτι δικιά μας τώρα. Οι μελωμένες. Τώρα, εντάξει, τώρα πλησιάζεις προς τα μένα. Γιατί θεωρούσα ότι σε είχα χάσει. Γιατί ήρθες σε εμάς. Για να φάω καλά. Η μία που έκανε λάθος και βρέθηκε εδώ πέρα. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα έχω τα υλικά να φτιάξω φαγητάρα. Και επειδή είμαστε στο τελείωμα του χειμώνα, ίσα που προλαβαίνουμε για αυτή τη συνταγή, γιατί είναι μια κλασική και αγαπημένη. Να σε κεράσουμε κάτι, θα πιείς. Ναι, με ένα καφεδάκι θα τα έπαιρνε ευχαρίστως. Εγώ γενικώς, ρε παιδί μου, σούπες δεν φτιάχνω. Παρ' όλα αυτά, μέσα σε αυτές τις δύο σούπες που φτιάχνω, η μία είναι πατσάς, που αγαπώ. Κατηγορία από μόνος του. Κατηγορία από μόνος του. Η άλλη σούπα που φτιάχνω και τη φτιάχνω συχνά για τα παιδιά μου και για τη γυναίκα μου, είναι η κοτόσουπα. Τη φτιάχνει και η μαμά μου πάρα πολύ ωραία. Ναι. Και πρόσεξε, κλασική αυγολέμονη. Και η μεγάλη μαγιά είναι εκεί. Εγώ δηλαδή θυμάμαι τη μάνα μου που όταν έκανα αυγολέμονο δεν της μιλάει κανένας. Και εγώ θυμάμαι όταν αυγόκοβε η μαμά, γινόταν φράου. Δηλαδή δεν με άφηνε πουδενή να αγγίξω παρά μόνο έπρεπε τη συγκεκριμένη στιγμή να της ρίξω. Μπράβο. Αυτό που ήθελε. Ναι. Ήτανε ναι, ναι. Νόμος. Και, βέβαια. Δεν συζητάμε να έκοβε το αυγό λεμονό. Καταστροφή στο σπίτι. Καταστροφή για μια εβδομάδα. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Εμένα μια φορά τη έκοψε το αυγό λεμονό, έφυγα 4 χρόνια φοιτητή. Το πιστεύω. Να το ξεπεράσω. Καλά, πάθη, Διάκοπο. Η όλη ιστορία τώρα με την κοτόσουπα τι είναι, η πρώτη ύλη. Έχουμε διαλέξει λοιπόν ένα κοτόπουλο ελεύθερη βοσκή. Μεγαλώνουν πάρα πολύ φυσικά σε υψόμετρο πάνω από 700 μέτρα εκεί στα Γιάννενα. Και έχουν απόλυτα υγιεινό κρέας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν παίρνοντας το κοτόπουλο. Έχετε μαχήσει ποτέ κοτόπουλο? Ναι, ναι. Δεν ξέρω με πόση επιτυχία βέβαια, αλλά... Τε μαχίζεις πώς τώρα? Φτερά, πόδια, στήθος? Φτερά, πόδια ακριβώς, ναι. Και μετά μένει το κυρίως σώμα, που εκεί προσπαθώ να το βρω σε σωστό σημείο.
Ναι. Βλέπει βιντεάκια σαν και εμένα στο YouTube. Δεν βλέπει, βλέπει βιντεάκια. Όχι, ξέρει. Έχω μαμά. Ξέρει τώρα, άσε τώρα βλέπει βιντεάκια. Λοιπόν, δεν είναι δύσκολα. Πάρα πολλοί κόσμος φοβάται να τεμαχίσει. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Το μόνο πράγμα που θες είναι ένα καλό μαχαίρι. Αφαιρούμε το λαιμό. Οι γιαγιάδες μας και οι παππούδες μας δεν το πετάγανε. Το βάζανε μέσα στη σούπα και εγώ θα το βάλω. Και μετά θυμάμαι ότι ξεψαχνίζανε και το λαιμό. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και έχει και πάρα πολύ ωραίο κρέας. Η γιαγιά μου έλεγε ότι είναι και ο μεζέστης. Ναι. Από πού η γιαγιά? Από την Τρίπολη. Α, δικός μου άνθρωπος. Μα είμαστε λίγο κοντοχωριανοί, γιατί εγώ είμαι μισός από την Ικαρία, μισός από το Άστρος. Α, συγγνώμη, φίλε, εγώ είμαι από τη Σπάρτη. Εντάξει, είμαστε καταγλακέτες όλοι. Τον ίδιο νομό. Ναι. Λοιπόν, κόβουμε τις δύο φτερούγες. Πάρα πολύ εύκολα. Τις πάμε λίγο και μετά με ένα μαχαίρι απλά κόβουμε στις αρθρώσεις. Το ίδιο πράγμα κάνουμε και με τον μπούτι. Χαράζουμε λίγο, το σπάμε λίγο για να σπάσει το κόκαλο και πάμε στις αρθρώσεις. Είναι πολύ εύκολο πράγμα. Δεν είναι δύσκολο. Με καλό κοφτερό μαχαίρι όλα γίνονται εύκολα. Ναι. Και μετά, εντάξει, πάρα πολλοί κόσμος δυσκολεύεται εδώ, σε αυτό το κομμάτι. Ουσιαστικά, τι κάνουμε. Κόβουμε το πίσω κομμάτι λίγο και το σπάμε. Και φεύγει σιγά σιγά. Και μας δείχνει το ίδιο δηλαδή που να κόψουμε. Μπράβο. Κόβουμε λίγο, σπάμε λίγο. Καταλαβες. Mm-hmm. Και πάμε αρθρώσεις, αρθρώσεις, αρθρώσεις και μένουν τα δύο στήθη. Τα οποία μετά κάνεις ένα απλό κρακ και τελείωσε η ιστορία. Το μεγάλο κόλπο, παιδιά, σκοτόσουπες είναι το δέρμα. Πάρα πολλοί κόσμος δεν βάζει το δέρμα. Η γεύση, η μεγάλη, είναι στο κόκαλο. Γι' αυτό προσπαθείς να σπάσεις πάρα πολύ τα κόκαλα, όσο πιο πολύ μπορείς για να βγεις, μπράβο, το μεδούλι. Και μετά το δέρμα, το οποίο δέρμα μας δίνει την ωραία λιπαρότητα και μας δένει τη σούπα. Άρα, ξεκινάμε παίρνοντας μία κατσαρόλα. Πολλές οικογένειες, δεν ξέρω, το κάνουν ολόκληρο το κοτόπουλο σούπα. Ναι, και στη δική μου οικογένεια, η μαμά μου ολόκληρο το έκανε σούπα. Το βάζω ολόκληρο μέσα. Ναι, το έβραζε ολόκληρο, το έβγαζε μετά, έβαζε το ρύζι και δεν χρησιμοποιούσε λαχανικά. Έκανε μια, ξέρεις, παραδοσιακή της γιαγιάς, από τη μαμά της και εκείνη. Έκανε το αυγολέμονο, πάρα πολύ ωραίο, όσο πιο πηχτό, τόσο καλύτερο. Και μετά έκανε κάτι πάρα πολύ ωραίο που όλη η οικογένεια όλα αυτά τα χρόνια το συζητάει. Πέρναγε όλο το κοτόπουλο, περνάει δηλαδή, όχι πέρναγε, το περνάει ακόμα, από το βούτυρο. Έλα ρε. Και έκαιγε λίγο την πέτσα και ήταν σαν σούβλας και έπαιρνε και αυτό μέσα, ξέρεις, τις ουσίες. Είναι εξαιρετικό. Αυτό είναι κόλαση. Όλα είναι καταγεγραμμένα. Αυτό θα πει στη... αυτό θα πει στη γιαγιά, θα το κλέψω. Ακούς, μαμά. Μαμά. Εγώ θα κάνω κάτι πιο κλασικό. Εγώ θα βάλω ελαιόλαδο και θα αρχίζω να σοτάρω το κοτόπουλο. Σε υψηλή θερμοκρασία. Θέλω να κάψω άμεσα το εξωτερικό λίπος για να μου βγάλει όλες αυτές τις ωραίες ουσίες που έχει το συγκεκριμένο κοτόπουλο και επίσης αυτό θα μου δώσει τη λιπαρότητα που χρειάζεται. Δεν αλατοπιπερώνω ακόμα. Τι? Γιατί προτιμώ να βάζω αλάτι στο τέλος της συνταγής. Να μη σφίξει. Όχι για να μη σφίξει, γιατί θεωρώ ότι όταν βάζουμε αλάτι στην αρχή προσθέτουμε περισσότερο από ό,τι χρειάζεται. Μάλιστα. Πρέπει να αφήσεις τα φαγητά, επειδή έχουμε λεμόνια, οξύτητες κτλ. Πρέπει να αφήσεις τα φαγητά να βγάλουν τη δική τους αλατότητα και να βάλεις μετά όσο χρειάζεται. Να δεις και την ένταση του φαγητού στο τέλος και να το τονίσεις. Όσο σοτάρουμε, το οποίο θέλει αρκετή ώρα, δηλαδή πρέπει να το θωρακίσουμε αρκετή ώρα, πάμε και κόβουμε τα υπόλοιπα. Εσύ από εκεί θα με βοηθήσεις λίγο βέβαια. Κι εγώ είμαι εδώ, ό,τι θέλεις πες μου, έτσι. Είναι κρίμα να κάθεστε από την άλλη, μωρέ. Από ποια άλλη? Από αυτή. Okay. Τι είδους κόψιμο θέλεις? Εμινσέ. Εμινσέ, πολύ ευχαρίστω. Εμινσέ, τι είναι? Κατσιμάκια. Α, οκ. Όσο εσείς καθαρίζετε και κόβετε, εγώ βάζω ολόκληρο θυμάρι μέσα. Α, το θυμάρι ολόκληρο, εμείς εδώ να ψιλοκόβουμε. Κόβω λίγο σέλερι. Αν δεν έχετε σέλερι, μπορείτε να βάλετε και σέλινο. Τι θα γίνει, Γιακό? Το θέλεις πώς. Ναι. Έτσι, ωραία. Αφού μιλήσαμε για μανάδες, γιαγιάδες, θα το κόψω όπως το κόβει η μάνα μου.
Η μάνα μου και η γιαγιά μου δεν βάζαν ποτέ ξυλοκοπή. Είχαν ένα μαχαίρι και τα κάναν όλα στο χέρι. Α, δεν μου θυμάμαι. Να κάνω και εγώ αυτό το κόψιμο το όρθιο με το κρεμμύρι. Όχι, υπάρχει περίπτωση να φύγει κανένα δάχτυλο με σούπα, αλλά ήταν ένα πολύ ωραίο τρόπο που χτυπάγανε το μαχαίρι και το κάναν έτσι. Και εμένα η πρώτη αυθόρμητή μου κίνηση είναι αυτή, γιατί την βλέπω όλα μου τα χρόνια όταν κόβω. Κοίτα, αφού είπαμε να κάνουμε ένα παραδοσιακό φαγητό, ας το κάνουμε το παραδοσιακό τρόπο. Κόψιμο όλα στο χέρι. Σοτάρισμα, το θυμάρι μαζί με το κρεμμύδι, μαζί με το καρότο, μαζί με το σέλερι. Και τώρα, δάφνη μέσα. Λίγους κόκκους από πιπέρι. Να σου πω, γιατί έγινες τραγουδίστρια? Γιατί δεν θα μπορούσα να γίνω κάτι άλλο. Ναι, ναι. Από μικρή τραγούδαγες. Ναι. Νιώθω ότι με διάλεξε αυτό το πράγμα, με οδήγησε, υπήρχε. Μεγάλωσες στην Αθήνα? Γεννήθηκα στο Εγάλεο και όλα μου τα χρόνια μέχρι το Λύκειο διατρέξαμε με τους γονείς μου. Κορυδαλό, Αγία Βαρβάρα, Νίκια, είμαστε σε αυτές τις περιοχές. Ναι. Και ξεκίνησες να τραγουδάς? Το ψυχολείο. Να φανταστείς ότι 8 χρονών είχα ήδη και ένα τετράδιο που έγραφα τραγούδια που μάθαινα. Φυσικά και μου άρεσαν τραγούδια στο σπίτι, δεν έλειπε ποτέ μουσική. Ο μπαμπάς έπαιζε μπουζούκι. Τραγουδάνε και οι δυο οι γονείς μου, τραγουδούσαν πάρα πολύ ωραία. Υπήρχε φλέβα μουσική. Υπήρχε μια φλέβα. Και εγώ ήρθα και το βρήκα λίγο έτοιμο αυτό το περιβάλλον, μαζί με όλη αυτή την ανάγκη που είχα. Και να φανταστείτε, έπαιζα κρυφτό, ας πούμε. Έξω και μόλις έβγαινε με το μπουζούκι στο μπαλκόνι να πιω το καφεδάκι το απογευματινό, πιο κρυφτό δεν υπήρχε. Έτρεχα στα πόδια του, με τράβαγε σαν μαγνήτης. Άρα ήταν εύκολο και από τους γονείς σου να σε σπρώξουν προς τα εκεί. Ήταν φυσικό πράγμα στην οικογένεια να παίζουμε, να τραγουδάμε μαζί. Οπότε όταν ήρθε η στιγμή που ήρθαν με ένα πολύ περίεργο, έτσι, ξαφνικό τρόπο και οι δυο το θεώρησαν λογικό, αυτονόητο, δεν φαινόταν με έναν τρόπο. Έγινε πολύ απλά. Ήμουνα Δευτέρα Λυκείου και πήγαμε να διασκεδάσουμε οικογενειακά σε ένα μαγαζί με ζωντανή μουσική, όπου έπαιζε ο Μανώλης Καραντίνης, μπουζούκι, πιτσιρικάς επίσης. Κάποια στιγμή, επειδή εγώ δεν ήμουνα και πάρα πολύ έτσι, παιδί, ήμουν συναισθαλμένο παιδάκι, ζήτησα να τραγουδήσω. Δεν υπήρχε αυτό, δεν το πίστευε κανένας. Και ανέβηκα πάνω στη σκηνή και τραγούδησα. Μείναν όλοι με το στόμα ανοιχτό. Σε μια εβδομάδα ήρθε ο μαγαζάτορας με το Μανώλη στο σπίτι, γιατί ήμασταν γειτονάκια, γνωριζόμασταν. Λοιπόν, μέναμε κοντά και είπε του μπαμπά μου: θέλετε να τη φέρνετε τα Σαββατοκύριακα και να την παίρνετε να μας τραγουδάει? Άκου να δεις. Ναι, και με ρώτησε: θέλεις? Και του είπα: φυσικά. Και έτσι ξεκίνησε όλα. Είναι αυτό που λέμε: είσαι ταγμένος για κάτι, ρε παιδί. Ναι, δεν το προμελετάς, αλλά βγαίνει κάποια στιγμή, γίνεται κάτι. Ποια φωνή έτσι σε επηρέασε καθώς μεγάλωνες και ορίμαζες μουσικά, ας πούμε? Είχες φωνές που θαύμαζες? Βέβαια. Τα πρώτα μου ακούσματα ήταν και οι πρώτες φωνές που θαύμαζα. Δηλαδή, μπαμπάς, ας πούμε, άκουγε πολύ Μπιθικό, Τσικαζατζίδη, Διονυσίου, Νταλάρα, Αλεξίου. Αυτά υπήρχαν μέσα στο σπίτι και δημοτικά από τη μαμά. Μετά ανακάλυψα φυσικά εγώ. Την Τάνια, τη Βίκη μου σχολείο περισσότερο, γιατί δεν την άκουγε πολύ ο μπαμπάς. Τι να πούμε τώρα για κοτόσουπες εδώ πέρα, δηλαδή θέλω να σου μοιράω ώρες γι' αυτά. Μας έχει πάει σε όλο κοτόσουπα εκεί πέρα. Τι να κάνω τώρα, θα τη φτιάξω. Θα τη φτιάξω. Θα τη φτιάξεις γιατί πεινώ. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, κάτσε να πούμε μερικά πράγματα. Τον πρώτο σου δίσκο πότε τον έβγαλες? Α, πολύ αργότερα ήρθε ο πρώτος δίσκος. Το 2003 ήρθε ο πρώτος δίσκος. Γιατί? Γιατί δεν είχε τύχει, γιατί δεν ήξερα πώς να το ζητήσω, γιατί δεν ήθελα να το ζητήσω, ήθελα να με βρει, αλλά ήθελα πολύ να με βρει. Ναι. Όταν λοιπόν άρχισα να πιστεύω ότι δεν θα με βρει ποτέ, γιατί παίρνει ο καιρός και παραιτήθηκα και είπα στον εαυτό μου, Γιωτάκη, δεν πειράζει, θα τραγουδάς έτσι κι αλλιώς, όπως τραγουδούσες από παιδί, δεν σε νοιάζει, να το χαρείς, τότε θα και με βρήκε. Έτσι όπως το ονειρευόμουν. Εγώ δεν είμαι ο κλασικός άνθρωπος του λαϊκού, ρε παιδί μου. Δεν με βλέπεις και λες αυτός ο άνθρωπος ακούει λαϊκό. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχω μεγαλώσει και όντως. Είσαι ροκάς. Εγώ είμαι ροκάς. Είναι ίδιος κώδικας. Δεν το ξέρω, με αυτό λέω. Παρ' όλα αυτά, επειδή μεγάλωσα τα δεκαετία του 70 και του 80, όταν το τραγούδι. Τότε δεν είχαμε τηλεόραση. Δηλαδή, τηλεόραση έπαιξαμε το 80. Τι είχαμε, τραγούδια. Το ραδιόφωνο έπαιζε κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο τότε είχε 1-2 ροκ εκπομπές την ημέρα και αν μία είχε, που θυμάμαι, όλο το υπόλοιπο ήταν λαϊκό. Το οποίο τότε το λαϊκό τι ήταν η καθημερινότητα. Ακριβώς. Άρα μεγάλωσα με αυτά τα ακούσματα.
Μετά δε όταν πήγα στην Αμερική, γιατί είμαι και Αμερικανός, κάθε φορά που στην Αμερική ακούγαμε παιδιά καζατζίδι, μπιθικότσι. Δάκρυ. Δάκρυ. Ακόμα συμβαίνει αυτό. Ναι. Και δεν θα πάψει να συμβαίνει. Είχε ότι ας πούμε, δάκρυ τώρα, όχι. Κατάλαβες. Οπότε ναι, μεν είμαι ροκάς, παρόλα αυτά τα ακούσματά μου ξεκίνησαν από τα λαϊκά. Εγώ πιστεύω ότι η ροκ και το λαϊκό μας έχουν έναν από κάτω κοινό κώδικα. Έχει να κάνει ο στίχος, έχει να κάνει ο τρόπος, η αλήθεια. Έχει διαφορετική απόχρηση το pop, διαφορετική απόχρηση το ροκ. Τώρα που έρχεται με το λαϊκό, γιατί και εγώ ροκού είμαι. Ναι. Και αγαπώ, δηλαδή είναι καιρός, πολύς καιρός τώρα. Τώρα θα με ακούν τα παιδιά, η μπάντα μου, η μουσική και θα λένε άντε πότε θα το κάνεις. Θέλω να κάνω μια βραδιά, μια παράσταση που να παίξουμε μόνο ροκ. Δηλαδή είναι άντε, τόσο φλάρα, συγγενικό. Ναι. Τόσο συγγενικό. Το αγαπώ εξίσου. Δείτε σε λίγο. Αυτό είναι 9-8 αριθμός. Αυτό είναι 2/4. Είναι χασαποσέρβικο γρήγορο. Εάν θέλεις να είναι τσιφτετέλη, είναι. Για κάνε την παινιά με το τηγάνι. Το Ωρα, έτσι. Θες, είσαι σίγουρος. Ναι. Δεν το έχουμε πάει καλά μέχρι εδώ. Περίμενε. Η κουβέντα είναι πάρα πολύ ωραία και πρέπει να γυρίσουμε πάλι στη μαγειρική, αλλά πρέπει να το κάνω αυτό. Λοιπόν, λεμόνια, σημαντικό στοιχείο. Όταν κάνεις αυγολεμονό, είναι πολύ σημαντικό να διαλέξεις το σωστό λεμόνι. Εγώ, ρε παιδί μου, σαν μάγειρας, πιστεύω ότι όλα τα υλικά είναι εξίσου καλά. Σε ό,τι έχει να κάνει με σπεριδοειδή, ξεχωρίζω τα ελληνικά πάρα πολύ. Τραβάμε την κατσαρόλα όταν έχει βράσει μέχρι εκεί που θέλουμε για να κρυώσει λίγο. Σε λίγο θα σουρώσουμε κιόλας. Αλλά πριν σουρώσουμε, πρέπει να στύψουμε το χυμό. Κάποιοι βάζανε μέσα και ξύσμα. Ποιοι, Δημήτρη? Α! Ποιοι, Ηλία? Τον πειράζω κάθε τόσο. Άμα πάτε κάτω στην Κρήτη και φτιάξετε και φάτε μάλλον κοτόσουπα, τύπου πιλάφι κοτόσουπα, άλλο πράγμα, με το ρύζι και τα λοιπά, σε κάποια χωριά βάζουν και το ξύσμα, που ανεβάζει την ένταση πάρα πολύ και το άρωμα. Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται αυτό. Θα βάλουμε. Θα βάλουμε λίγο. Πάντως πρέπει να πω ότι με παραξένευσε που έβαλες δάφνη, αλλά τόση ώρα μυρίζει πάρα πολύ είναι, ωραία. Είναι τρομερή έκπληξη. Η δάφνη, παιδιά, ταιριάζει πάρα πολύ. Δεν την είχα για κοτόσουπα. Έκανα λάθος. Λοιπόν, σουρώνουμε. Αφήνουμε όλο αυτό το ωραίο ζουμάκι να πέσει κάτω. Και βέβαια το κρέας μαζί με τα λαχανικά τα κρατάμε. Δεν τα πειράζουμε, γιατί μετά θα τα εντάξουμε μέσα στη σούπα. Και πάμε να κάνουμε τώρα τη δουλειά που λέγεται αυγολέμονο. Κανείς? Να με. Καλό? Όπως το έχω μάθει. Βγαίνει. Τις πιο πολλές φορές βγαίνει καλό. Όλο το αυγό? Ναι. Όλο. Αλλά όχι μαζί. Τι? Ασπράδια. Ναι. Ναι. Με το πυρούνι, κλασικά της μαμάς. Α, πυρούνι, πυρουνάτο. Πυρούνι, έτσι. Αυτή η εικόνα και η γνώση και ο έλεγχος είναι αυτός. Τώρα δεν ξέρω αν είναι σωστό να το πω. Ναι, όχι, όχι, όχι. Δεν το πεις, θα ανέβει να το κάνεις. Α, και άμα δεν πετύχει. Εντάξει, άμα δεν πετύχει θα φτιάξουμε άλλο. Τι έγινε? Δεν γίνεται, ανέβα, πάω σου φέρω αυγά. Οκ. Και εδώ σε στηρίζω εγώ να ξέρεις. Ξέρεις αν δεν πετύχει? Εάν δεν πετύχει, ποιος ακούει τη μαμά? Αν δεν πετύχει, άκου να σου πω, σου υπόσχομαι εγώ και ο Ηλίας ότι αν δεν πετύχει θα το κόψουμε. Για να το καταλάβει και θα κάνουμε δεύτερο και δεν θα παίξει ποτέ το πρώτο. Θα μπούμε όχι, στο παιδιά, μοντάζ. Δεν πειράζει. Αν σε αυτή τη ζωή δεν εκτεθείς, δεν έχει νόημα. Έτσι, πες. Πυρούνι μου είπες. Πυρούνι, ναι. Περίμενε, να φέρω και μπολ. Πόσες ζωμί, να βάλουμε δύο αυγά? Ναι, μωρέ, δεν είναι πάρα πολύ. Δύο αυγά, οκ. Για... Γιατί θέλουν κόλπο εδώ. Είσαι έτοιμη, μόνη σου. Θα με βοηθήσεις όμως? Θα σε βοηθήσω ό,τι μου πεις. Θα βγάλουμε μόνο το ασπράδι. Μόνο το ασπράδι θες? Αλλά που θα το στηρίξουμε μετά. Θα το στηρίξουμε, μην αγχώνεσαι. Πώς θα κάτσει? Μόνο ασπράδι μου πες? Ναι, μόνο το ασπράδι. Θα το κρατάς αυτό γιατί θα μου το ρίξεις όταν γίνω εγώ φράου και στο ζητήσω. Ωραία, το κρατάμε εδώ. Καλό ένα. Σας παρακολουθώ με κομμένη την ανάσα, να ξέρετε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πυρουνάτο. Θες αλατάκι εδώ μέσα? Δεν έβαζε. Όχι.
Εγώ τώρα απλά... Τι το ήθελα τώρα, θέλει πολλή ώρα. Αυτό είναι 9-8 αριθμός. Αυτό είναι 2 τέταρτα. Είναι χασαποσέρβικο γρήγορο. Εάν θέλεις να είναι τσιφτετέλη, είναι... Είναι αυτό. Ναι. Α, το έχει. Αν τέξω ζωή μπέκικο θα κόψει, δεν μπορώ να το κάνω. Ναι, γιατί θα αρμοδοκλήσουμε τον πάγκο τώρα. Παιδιά, μην τρέχουμε τώρα με τα αυγά. Σας παρακαλώ. Το χασαποσέρβικο ήταν το καλύτερο. Δημήτρη, κάτι γίνεται, έτσι, δεν το βλέπεις κι εσύ. Όχι, το βλέπω, το βλέπω. Λοιπόν, για ρίξε μου ένα κρόκο τώρα. Ένα. Τον έναν. Α, έχει σπάσει, δεν πειράζει. Όχι, άσε. Σ' έχω. Έτοιμη. Ναι. Πάμε. Να το πάρει αυτό. Εντάξει. Ρίξε μου και τον άλλον τώρα. Το όλο δηλαδή. Όλο, ρίχτω. Όλο. Ναι, ρίχτω τώρα, τι. Ηλία, την αγαπώ. Ναι. Την αγαπώ. Εντάξει. Και τώρα προσοχή, μόλις αυτό ενσωματωθεί, η διαταγή είναι σιγά σιγά το λεμόνι. Σιγά σιγά. Παιδιά, είσαι από αναπνέω τώρα. Εγώ είσαι από αναπνέω. Εγώ δεν ξαναμιλάω. Σιγά σιγά και σταθερά. Σιγά σιγά και σταθερά, σε μια ροή. Καλά. Τέλεια, έτσι. Κι άλλο. Με το σταγονόμετρο. Ολό. Δεν μπορώ τώρα να το υπολογίσω. Αν σας αρέσουν τα ξινούτσικα. Εντάξει. Αυτό στάθμισε και εσύ. Καλά είμαι. Γιατί ήταν και ζουμερά τα λεμονάκια. Εντάξει. Κουτάλα για το ζουμάκι. Να βάλουμε λίγο από το ζουμάκι. Έλα, βοηθός. Σιγά σιγά. Εντάξει, ναι. Όχι πολύ σιγά. Κανονικά. Να το πάρει σιγά σιγά. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Και τώρα ξέρεις τι κάνουμε με θερμοκρασία. Ρίξουμε. Με θερμοκρασία μαγειρεύουμε και λίγο το αυγό τώρα. Ναι, σωστά. Η Σοφία υπήρχε, η εξήγηση δεν υπήρχε, όχι. Μου τη δίνεις εσύ. Έτσι, μπράβο. Αλλά δεν είναι τρομερό ότι τα έκαναν σωστά. Ναι, μα υπήρχε. Χωρίς να ξέρουμε το γιατί. Υπήρχε για τα πάντα. Ρίχνω. Μία απάντηση χωρίς να είναι επιστημονική. Ρίξε. Ρίχνω. Τέλεια, παιδιά. Ρίχνω. Δεν θα μπορούσα να το κάνω. Βαθμολογία. Ναι, ναι. Βαθμολογία 25 στα 10. Στη μαμά. Στη μαμά. Όχι σε μένα. 25 στα 10. Τέλεια. Συνεχίζουμε τώρα. Έχουμε το τέλειο αυγολέμονο. Δεν τελειώνουμε εδώ όμως, γιατί έχουμε από την άλλη... Έχουμε την ιστορία εδώ. Που είναι το κοτόπουλο και τα λαχανικά. Αυτή η ιστορία δεν γίνεται να πάει χαμένη. Οπότε τι κάνουμε, ξεψαχνίζουμε. Τώρα είναι το σημείο που εσύ θα κάνεις μια ζωγραφιά έργο τέχνης. Έτσι. Κοίτα. Καλά. Κάποιοι... Γιατί. Συγγνώμη, είναι φίλος σου. Όχι. Τώρα... Μπορεί να κάνει και ζωγραφιά, ξέρεις, εξάχρονο στον νηπιαγωγείο που κάνει έτσι. Και αυτά έργα τέχνης. Να σου πω, μην ασχοληθεί με το μυαλό. Πρέπει να υπάρχει και στήθος και μπούτι. Ναι. Και πρέπει να υπάρχει. Μπράβο, πρέπει να υπάρχει η ίδια ποσότητα. Εγώ που δεν τρώω και δεν φτιάχνω σούπες, αυτή είναι η αγαπημένη μου. Και μετά εγώ τι κάνω, παίρνω και τα λαχανικά, λίγα τέλος πάντων, και τα ψιλοκόβω και τα ρίχνω μέσα. Τώρα, όλο το κοτοπουλάκι, αν δεν μπει εδώ, το γυρνάμε και το σοτάρουμε μαζί με το λαχανικό σε λάδι εμείς. Πώς έκανε η μάνα στο βούτυρο, εμείς γυρνάμε και το σοτάρουμε σε λάδι, βάζουμε λίγο νεράκι και μετά κάνουμε και τη γανιτή πατάτα και την πετάμε μέσα. Απαπα, τι είπες τώρα. Αυτό είναι η αγαπημένη σε όλους μας ελληνική κουζίνα, ρε παιδί μου. Κοίτα. Αυτή τώρα τις ρίχνεις ένα γκαζάκι και όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, αρχίζει και πίζει. Δηλαδή, ελέγχεις το πόσο θα πήξει. Να σας θυμίσω ότι δεν έχουμε βάλει καθόλου αλάτι. Α, ναι. Έχουμε βάλει μόνο κόκκους πιπέρι, οπότε εδώ
Θα πάμε και θα βάλουμε λίγο, με προσοχή, χοντρό αλάτι, θαλασσινό. Περιμετρικά. Περιμετρικά. Και στο κέντρο. Λίγο πιπεράκι. Ναι. Ε. Από πάνω. Λιακό, φίλε μου. Ευχαριστώ. Θέλω να ακούσω τον ήχο. Θέλεις τον ήχο? Δίκιο, για τη σούπα. Ε, βέβαια τώρα, παιδιά. Είμαι πολύ καλός αυτό. Ηλία, ξεκινώ. Θα ξεκινήσω εγώ. Η πετσέτα τι είναι, ότι... Θα δεις τώρα. Άγια. Κουνήσει και λίγο το ψυγείο. Σειρά μου. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Και λέγαμε στον παππού, ρε παππού, μη ρουφάς, ρε παππού, τίποτα αυτός. Λοιπόν, σειρά μου, γιατί πεινά ώρα τώρα. Πρέπει να το για λέγε, Λιακό. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Έχει πολύ λεμονή. Δεν έχει πολύ λεμονή, είναι πολύ ωραία. Και το ξύσμα από πάνω φοβερή πινελιά και αυτό, η δάφνη. Αυτό κι εγώ θέλω να δω. Θα κάνω και μία μεσηγαστήρα τώρα. Τρομερό είναι. Όπου το ξύσμα κάνει μεγάλη διαφορά. Όπου και το λεμόνι είναι, το έχουμε βάλει σωστά. Ναι. Τέλεια. Θα φάω άλλη μία, ε. Μπορεί να το φας όλη. Μπράβο μας. Το αλάτι της τελευταίας στιγμής ακριβώς τόσο όσο έπρεπε. Όπου. Τρομερό. Πρέπει να πω μπράβο μας. Μπράβο σας. Μπράβο μας. 50-50 η επιτυχία. Επιτλέψε. Και μπράβο μου και εμένα άλλα 50, 50-50-50. Εσύ γιατί? Γιατί σας έστειλα τη θετική μου ενέργεια όλη και το καταφέραμε. Καλά, δεν τη χρειαζόμασταν, γιατί είμαστε μάγκες. Δηλαδή θα το φτιάχναμε. Θα οργανώσω το κοινό να σας δώσει ένα χειροκρότημα. Πρέπει να σας πούμε ότι όντως είναι πολύ καλή και θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα πιάτα που έχουμε φτιάξει. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, πρέπει να σε δούμε στην κουζίνα, στην επόμενη συνταγή και θα την κάνεις μαζί με τον Ηλία. Μαζί, εντάξει. Τώρα αισθάνομαι ασφάλεια. Και τώρα αισθάνομαι κι εγώ ένα έξτρα άγχος, είδα να κάνεις αυγολέμονο και δεν υπάρχει. Πρέπει να σου ζητήσω από τώρα συγγνώμη, γιατί είναι λίγο τιμωρία να σε βάζω να μαγειρεύεις με τον Ηλία. Μην τον ακούσω. Αλλά επειδή νιώθω σίγουρος για σένα, δεν φοβάμαι και τον Ηλία. Άμα αρχίζει και κερδίζει και ψάχνει γύρω να βρει πράγματα, μην αγχώνεσαι. Στο τέλος θα το βρει. Εγώ με τη φίλη μου τη Γιώτα Μέγκα θα σας παρουσιάσουμε σε όλους εσάς μια πάρα πολύ ωραία συνταγή που είναι ένας χοιρινός λαιμός με βουτυρά τα λαχανικά. Αναγνωρίζεις τα υλικά, υπάρχει κάτι που σε παραξενεύει εδώ? Άστο, μην παίξει αυτό το παιχνίδι με το Γιωτάκι, γιατί είναι παλιά, ξέρει το Γιωτάκι τώρα. Αυτό λίγο. Αυτό κι εγώ να σου πω την αλήθεια δεν το ήξερα. Νόμιζα ότι ήταν για να παίξουμε ποδοσφαιράκι, πάμε να βάλουμε ανθρωπάκια και να κάνουμε έτσι. Μου θύμισε τις φακίτσες που κάναμε. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται. Είναι φύτρες σκόρδου. Έτσι είναι οι φύτρες σκόρδου. Ναι. Προφανώς έτσι είναι, γιατί το ξέρω. Είναι όμορφο. Και του κρεμμυδιού είναι ίδιες, παιδιά. Πατατούλες κοκάρια, λαχανάκια Βρυξελών, ήρθαν από το Βέλγιο, καροτάκια baby, καλαμπόκι baby και φασολάκια πλατιά. Ωραία. Το αυτά μόνο είναι φασολάκια που πλατιά ή αρακάς. Όχι, φασολάκια. Άστο, τώρα έπαθε κοκομπλόκ. Άστο. Έχει πάθει κοκομπλόκ.
Είναι κλασικό πλατή φασολάκι. Νομίζω ότι είναι αρακάς. Καλύτερα κατέβετε, κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω και ας τη γιώτα τα κάνουμε όλοι. Εγώ πιο καλά τα κάνουμε. Λοιπόν, θα γεμίσω λίγο το κατσαβλάκι με νερό. Από τα δύσκολα. Έπεσε στα βαριά ο Λιάκος από τώρα. Κατσαρολάκι με νερό. Σιγά, Λιάκο, πρόσχε. Άμα δεν ξέρεις, μην το κάνεις. Αυτό δεν ξέρω πώς ανάγω. Θα σου δείξω εγώ τώρα. Ανοίγουμε. Αυτό το μαχαιράκι είναι λίγο πιο κατάλληλο. Τις δύο μεγάλες στα τέσσερα, αυτή στη μέση. Okay. Μόλις ξεκινήσει το νερό και ζεσταίνεται. Έτσι δηλαδή εδώ. Ναι. Okay. Είναι αυτές οι λεγόμενες κυδονάτες, τις λένε στην Κρήτη. Ωραίες που, ωραία που κόβονται, γλιστράει το μαχαίρι. Καλά, έχουν φοβερά μαχαίρι. Πολύ ωραία πατάτα πρέπει να είναι και αυτή. Στη μέση. Να πούμε ωραία, λοιπόν. Ωραία, πάει αυτό. Ναι. Να ακούσουμε το Δημήτρη. Να πούμε λοιπόν ότι θα βράσουμε τα λαχανικά στην ίδια κατσαρόλα. Ναι. Χωρίς να τα αφαιρούμε, σωστά. Απλά θα προσθέτουμε. Ακριβώς. Οπότε αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γνωρίζουμε πάνω κάτω το χρόνο βρασμού του κάθε λαχανικού για να πάμε να το κάνουμε. Ωραία. Είναι μια δύσκολη τεχνική, δεν είναι εύκολη. Είναι πολύ δύσκολη τεχνική. Θα μπουν πρώτα οι πατάτες με τα κοκάρια, μετά τα λαχανάκια Βρυξελών, μετά τα καρότα, τα καλαμπόκια. Και τελευταίος ο αρακός πλάτη φασολάκι. Ο αρακός. Ο αρακός. Ναι, ίσα τα ξεφλουδίζουμε μόνο. Δεν είναι κοκάρι. Είναι σαλότ. Μπράβο. Οπα, για ενημερώστε με, γιατί είναι οκ. Εδώ ή θέλει κι άλλο να το βγάλω. Σούπερ. Είναι μια χαρά. Σαλότ. Το οποίο σαλότ θα σου πω είναι σαν το κοκάρι που είναι το κρεμμυδάκι του Στιφάδου, αλλά είναι ο ξάδελφός του από τη Γαλλία. Έρχεται δύο φορές το χρόνο, Χριστούγεννα και Πάσχα. Είναι λίγο πιο ψηλός από ό,τι βλέπω. Ακριβώς, ναι. Ο ξάδελφος. Ναι, ναι. Και έχει η προφορά. Okay. Λέει κοκάρα. Είναι ένα κρεμμύδι το οποίο έχει υψηλά ζάχαρα, γι' αυτό είναι και πάρα πολύ νόστιμο. Αυτό ήθελε να πει ο Ηλίας. Στη μέση κι αυτά. Το εξήγησα λίγο πιο απλά εγώ για τον απλό καθημερινό κόσμο. Ωραία, μίλα μας για τα Βρυξελών. Τα λαχανάκια Βρυξελών μας έρχονται από το Βέλγιο. Μπράβο. Είναι γαστρονομικοί μετανάστες που βρέθηκαν εδώ αναζητώντας μια καλύτερη τύχη στην κουζίνα. Άρα έχουν μεγαλώσει εδώ, λες. Έχουν μεγαλώσει εδώ. Είναι το δεύτερο πιο διάσημο πράγμα που παράγει το Βέλγιο μετά τις μπύρες και το Jean-Claude Van Damme. Δεν το περίμενες αυτό. Κάνω μια παρένθεση. Υπάρχει η σοκολάτα και η πατάτα. Γιατί η μπύρα έχει αντίπαλο και τη Γερμανία, οπότε το μυαλό σου πάει κατευθείαν εκεί. Οπότε Γερμανία, θα σκεφτείς μετά Βέλγιο. Βέβαια. Συνήθως. Άρα είμαστε αυτοί είναι. Είμαστε σε καλό δρόμο. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε να ρίχνουμε πρώτα τις πατάτες με τα εσαλότ. Όπως είναι. Με τα χέρια. Με τα χέρια. Okay. Το νεράκι θα το αλατίσετε, Λιάκο μου. Όχι. Α. Ο λόγος. Ο λόγος που δεν θα το αλατίσουμε είναι υπάρχουν. Κοιτάξτε να δεις, Γιώτα, υπάρχουν μετά, δύο δηλαδή, δρόμοι. Θα βάλουμε και εμείς μετά. Θα βάλουμε και εμείς μετά. Ωραία. Στο τέλος. Και τα κρεμμυδάκια μαζί. Ουσιαστικά, Γιώτα μου τι κάνει. Ολόκληρα. Κλέβει τις δικές μου ιδέες τώρα. Ολόκληρα. Ολόκληρα. Αυτό κάνει. Κλέβει τις δικές μου ιδέες. Θα περιμένουμε. Μικρό. Δύο λεπτά και παράλληλα μπορούμε να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε για το χοιρινό λαιμό, τον οποίο θα τον σοτάρουμε. Κάτσω από εδώ για να μην είμαι στις φωτιές κοντά. Ναι. Ένα... Θα τον σοτάρουμε σε βούτυρο, θα τον αφαιρέσουμε να ξεκουραστεί και στη συνέχεια θα βάλουμε ένα-ένα τα λαχανικά που έχουμε βράσει. Τέλεια. Στο δικό του χρόνο. Τελικά δεν μου είπες, αυτό είναι φασολάκια ή αρακάς. Αρακάς. Είναι αρακάς. Αλήθεια. Με έστειλε. Συγγνώμη, δεν το έστειλε. Συγγνώμη, φάτο. Επειδή είναι πολύ μικρό, δεν έχει. Είναι baby. Είναι baby, είναι άλλη. Είναι ράτσα που δεν φαίνεται, ναι. Okay. Λοιπόν, η συνταγή όπως σου είπα είναι θα συνοδέψουμε το κρέας με βουτυρά τα λαχανικά. Και βασικό συστατικό είναι ένα βούτυρο από 100% αγνό αγελαδινό γάλα. Κόψουμε ένα ωραίο κομμάτι. Και θα το χρησιμοποιήσουμε και για το σοτάρισμα του κρέατος και για τα λαχανικά. Και είναι πλούσιο σε βιταμίνες Α και D, οι οποίες δεν είναι πρόσθετες. Θα ετοιμάσουμε το κρέας, που δεν χρειάζεται καμία ετοιμάσεις. Απλά θα είμαστε από πάνω και θα το κοιτάμε. Δεν θα του βάλουμε κάτι επάνω. Δεν θα του βάλουμε κάτι. Mm. Μου έχει μάθει ο Δημήτρης ότι είναι καλύτερα να αλατιοπιπερώνει στο τέλος. Το κρέας, ναι. Εντάξει. Το μόνο που είναι πραγματικά πολύ σημαντικό είναι να πιάσει το κρέας λίγο θερμοκρασία δωματίου, να μην το βάλεις κατευθείαν από το ψυγείο παγωμένο στο καυτό τηγάνι. Mm-hmm. Πόσα πράγματα σε έχω μάθει, Ντέκο. Πόσα πράγματα σε έχω μάθει, πες. Αυτό και το ότι ο αρακάς ήταν αρακάς και όχι φασολάκι πλατή. Εντάξει. Σε έχω μάθει και άλλα πράγματα. Αυτό με το αλάτι, το ότι δεν αλάτισε στο νερό. Ναι. Και άλλα πράγματα.
πάρα πολλά πράγματα. Πώς να δένεις τα παπούτσια σου. Ναι. Πώς να διαβάζω την ώρα από το ρολόι αν είναι με δείκτες και όχι ηλεκτρονικό. Πλυντήριο ποιος έμαθε να βάζεις. Πλυντήριο... Πιάτων. Α, πιάτων... Γιατί ρούχο δεν βάζεις ποτέ. Όχι. Εσύ με έμαθες. Α, ωραία. Συγγνώμη, Γιώτα, μου έχουμε τα προσωπικά μου. Ναι, εντάξει. Τα λαχανάκια. Τα βάζουμε. Ναι. Σε καλή μεριά. Δημήτρη, πιστεύεις ότι είναι μια καλή στιγμή να ξεκινήσουμε το κρέας? Πώ θα ξεκινήσει ένα πεντάλεπτο πριν. Αλήθεια. Ωραία, παίρνω λοιπόν ένα κομματάκι βούτυρο. Τουλάχιστον θα είχα βάλει το βούτυρο να κάνει παιχνίδι, ρε παιδί μου. Ωραία, εγώ το πήρα το βούτυρο όλο μαζί. Τι παιχνίδι μπορεί να κάνει το βούτυρο, Δημήτρη? Παιχνίδι με τη φωτιά. Α, με τη φωτιά, ένα παιχνιδάκι. Παρατηρώ, Λιάκο, ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Ναι, μου πήρε 80 δευτερόλεπτα να ξεφλουδίσω το βούτυρο, αλλά. Και σε ταχύτητα πλέον δεν μπες μόνο με πρώτη, δηλαδή βάλε πρώτη και πήγαινε. Πετάς και μία Δευτέρα μέσα, ρε παιδί μου. Χαίρομαι για την ηρωνία σου, αλλά θα σου εξηγήσω το εξής. Ο Μπρους Λι, όταν έκανε ταινίες, του ζητούσαν οι σκηνοθέτες να κλωτσάει στη μισή ταχύτητα για να προλαβαίνουν οι κάμερες της εποχής να γράφουν την ταχύτητά του. Έτσι μαγειρεύω και εγώ τώρα. Άσχετα. Όχι, μαγειρεύω στη μισή ταχύτητα από αυτή που μπορώ για να με προλαβαίνουν οι κάμερες. Να σου πούμε ότι έχουμε υπερσύγχρονες κάμερες και ναι, δεν έχετε υπερσύγχρονες κάμερα μάνο όμως. Αλλάζουμε λοιπόν θέση, γιατί είμαστε στην τελική ευθεία της συνταγής. Τι να κάνω τώρα εγώ. Όλα. Ωραία, μόλις λιώσει λίγο ακόμα το βούτυρο, βάζεις το κρεατάκι με το σοτάρις και από τις δύο πλευρές. Ωραία. Θα σου δώσω και μια. Ένα καλό εργαλείο θα χρειαστεί. Για να το γυρίσεις. Ωραία, έχουμε φτάσει στο βήμα όπου θα πρέπει να βάλουμε το αμέσως επόμενο λαχανικό που είναι τα καρότα και τα κολοκυθάκια. Αυτά δεν τα κάνουμε. Καρότα και τα βάζουμε έτσι, ε. Μέσα, ναι. Προσέξτε το ψυχαναγκασμό μου. Πρώτα τα καρότα όλα μαζί και μετά τα. Πάρα πολύ ωραία. Ισορροπία. Αυτό πετάει να το βάλω, όχι, ακόμα. Ωραία. Το έβαλα. Το βάζω. Ναι. Έτσι. Ξέρεις τι δεν μας είπε. Δεν μας είπε αν προτιμάει ψάρι ή κρέας. Τώρα είναι διαφορετικά πράγματα και το... δεν έχω να διαλέξω. Λατρεύω και τα ψάρια και το κρέας. Άρα τρως με την ίδια ευκολία και ψάρι και κρέας. Και όσπρα και λαχανικά. Α, ναι. Δηλαδή τα αγαπώ όλα σε ισορροπία. Α, ναι. Αλήθεια, ναι. Να γυρίσω. Να γυρίσεις. Τώρα ξέρεις, θέλω. Κρατάω αποστάσεις ασφαλείας. Θα βάλω μέσα λίγο θυμαράκι. Να μυρίσει έτσι, να πάρει. Να μυρίσει. Και θέλω. Να πιτσιλήσει κιόλας. Τι κόλπα είναι αυτά, ρε Λιακό. Αυτά είναι φοβερά κόλπα που έχω μάθει δίπλα στους καλύτερους. Και τώρα τι. Και τώρα θέλω να γύρεις λίγο το τηγανάκι. Α, ναι, κατάλαβα. Φωτιά. Χαμήλωσε την λίγο γιατί αρπάζει. Εμβάπτισμα. Αυτό έτσι. Ναι. Τέλειο είναι αυτό, Ηλία. Είναι μια τεχνική που στη γλώσσα του Δημήτρη και των συναδέλφων του λέγεται αροζάρισμα. Αροζάρισμα. Και επίσης στην ίδια γλώσσα αυτό το βούτυρο που έχει αρπάξει λέγεται... Αρπαγμένο. Ναι, αρπαγμένο. Να βαφτίσω και λίγο από εδώ. Βάφτισε και την από εκεί πλευρά και εγώ ρίχνω τα φασολάκια και τον αρακά που είναι το τελευταίο λαχανικό που θα μπει στην κατσαρόλα. Ωραία. Και έχει μείνει αυτή η απορία. Είναι για το τέλος. Okay. Βγάζουμε τα λαχανικά κατευθείαν μέσα στο τηγάνι με το βούτυρο. Α, ναι. Ωραία. Εντάξει λοιπόν. Έτσι κάνε παιχνίδι τώρα να δεις χρώματα, αρώματα, αυτό είναι. Και το ζουμάκι. Και φασαρία. Το... Και φασαρία, ναι. Μπράβο, αυτό είναι. Και το ζουμάκι το λίγο θα βοηθήσει τώρα το κρέας να ψηθεί παραπάνω. Θέλεις να σβήσεις τη φωτιά? Όχι, δεν θέλω καθόλου. Α, οκ. Okay. Γιώτα μου, λίγο ζουμάκι, ρίξε μέσα λίγο ζουμάκι. Δεν ξέρω εσύ πώς. Εντάξει, τώρα γίνεται πιατάρα. Θα μελώσει όμορφα τώρα. Αγιά. Θα μελώσει πάρα πολύ. Αυτή είναι όλη η ιστορία τώρα. Βοηθάει το άμυλο της πατάτας, τα ζάχαρα που έχουν τα λαχανικά και το κρέας. Και ουσιαστικά τώρα τι κάνουμε, με το ζουμάκι μπορούμε να κάνουμε και μια ωραία σαλτσούλα. Πολύ ωραίο. Και μυρίζει και πολύ ωραία. Πού θα σε βρούμε φέτος? Φέτος έχω ξεκινήσει μια μικρή περιοδία με το σχήμα μου
Κάνω την παράσταση Φίλο Ανδρικό 2, που έχει κυρίω άξονα ανδρικά τραγούδια που δεν έχουν συχνά την ευκαιρία γυναίκες τραγουδιστές να πούν που αγαπούσαν χρόνια. Αυτό έχει μια πορεία στην Ελλάδα, αλλά το main course είναι ότι ξεκινάμε στην άνοδο με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Αλήθεια. Αυτό που λέγαμε για το ροκ και το λαϊκό, πόσο συγγενικό είναι, και είμαι, αισθάνομαι τρισευτυχισμένη. Ένας πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης, τραγουδιστής, αλλά είναι και ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Φοβερή ιστορία. Ένας άνθρωπος με φοβερή ιστορία. Μεγάλη μου τιμή δηλαδή. Καλή αυτό αρχή να έχει. Καλή ευχαριστούμε τυχία. Πολύ. Μπράβο, αυτό θα είναι σούπερ. Στην άνοδο λοιπόν και κάθε Σάββατο. Φέρνω αλάτι και πιπέρι, γιατί δεν αλατίσαμε στην αρχή για να αλατίσουμε στο τέλος. Κάνε παιχνιδάκι, Λιάκη. Πολύ ωραίο είναι αυτό το χοντρό αλάτι. Εγώ έχω μάθει να μαγειρεύω με χοντρό και αν μου βάλεις ψηλό, μπερδεύομαι. Πράγματι, να το γυρίσω λίγο. Ανάμεικτο χρωματιστό πιπέρι. Πού θα κάνει όλη τη διαφορά. Μου σκοβολά, Ηλία μου, πάρα πολύ. Βέβαια. Ωραία, λοιπόν, θα βγάλω εγώ το κρέας να το αφήσω λίγο. Κάνε που μένει. Έπρεπε να το έχεις βγάλει 10 λεπτά πριν. Για κάνε την παινιά με το τηγάνι. Τώρα, θες, είσαι σίγουρος. Δεν το έχουμε πάει καλά μέχρι εδώ. Περίμενε. Κρίμα, δεν είναι. Κάντο. Ρίξε μια παινιά. Δεν το φοβόμαστε, παιδιά, το διακό. Είναι πτυχιούχος. Λέω να φέρω ένα πολύ ωραίο πιάτο στη Γιώτα και να την αφήσω να δημιουργήσει ένα όμορφο στήσιμο. Να βγάλει την καλλιτεχνική της φλέβα. Okay. Φέρνω ένα ωραίο μεγάλο μαύρο πιάτο. Λοιπόν, να εξηγηθούμε. Εγώ είμαι απλός άνθρωπος. Ναι. Και εμείς. Θα ξεκινήσω από το κρέας. Να το βάλω σε μία μεριά. Όχι. Θα μπορούσε να το κόψεις. Α. Τα λιάτα, λέω εγώ. Θα στην κάνω εγώ την ιδέα. Και τι. Θα την κάνεις εσύ την παλιάτα. Άμα είναι να εκτεθείς, να εκτεθείς. Το σωστό μαχαίρι να μου δώσεις μόνο. Αυτό είναι καλό. Ναι. Πολύ λεπτή. Εγώ, εντάξει. Όπου είναι πάρα πολύ ωραία ψημένο το κρέας. Α, τώρα συνέλαβα ιδέα. Είναι εντάξει. Ναι. Κομμένο. Ναι. Μια χαρά. Ωραία. Τώρα, μου είπατε να το στήσω, λοιπόν. Θα δουλέψουμε αυτό λιγάκι. Τι χρειάζεσαι. Εγώ θα το κάνω έτσι όπως. Θα ήθελε ένα κουτάλι, μικρό. Κανονικά ναι, αλλά εντάξει. Ορίστε. Ναι, ευχαριστώ. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει πολύ χρώμα στο πιάτο, που αυτό είναι πολύ σωστό. Ναι. Τώρα πρέπει να δω, να το ισορροπήσω ωραία. Δεν είναι το καλό μου το χαρτί ή το στήσιμο. Η αλήθεια είναι. Δεν θέλω να το βάλω αυτό, μου χαλάει την ισορροπία. Ωραία. Και έχουμε και τις φύτρες. Και, περίμενε, σου έχονται το καλύτερο για το τέλος. Είναι η ειδικότητά μου, αλλά θα σε αφήσω να το κάνεις εσύ. Κάνεις ένα ελαφρύ κουρεματάκι σε μερικές φύτρες, πιάσεις, κόψεις και ρίχνεις από πάνω. Μέχρι εδώ, ας πούμε. Όχι, και πιο κάτω. Ναι. Πιο κάτω. Ναι, ναι. Αυτό, ας πούμε. Αυτό. Έλα, καλέ. Και τις βάζουμε από πάνω. Ναι. Έλα. Πέσε. Έλα. Μην το απλώσω να το αφήσω λίγο. Όχι, να... έτσι μπορείς να το όχι, αφήσω. Όχι, να φαίνεται. Άγια σου, αυτό είναι. Κάπως έτσι. Ναι, μια χαρά. Τέλεια. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία είναι. Σαν αεροφωτογραφία είναι. Οι φύτρες στην ομή τους μορφή δίνουν πολύ ωραία γεύση. Είναι η τελευταία γεύση που θα πάρεις στο στόμα. Ξέρεις, τώρα που είναι ζεστό, έρχεται αυτή η ευγενική μυρωδιά της φύτρας, είναι πάρα πολύ. Γι' αυτό και τις βάζουμε πάντα στο τελείωμα και τις αφήνουμε, γιατί δίνουν και ωραίο όγκο στο πιάτο, αλλά δίνουν και μια πολύ ωραία γεύση. Φοβερό, ωραίο πιάτο.
δείτε σε λίγο. Τι λες, σεφ, πώς είναι το πιάτο? Πάρα πολύ ωραίο. Τέλειο είναι. Όπω. Πάρα πολλές φορές και ενοχοποιούμε πράγματα, όχι. Πρέπει όλα να τα τρώμε με μέτρο. Ακριβώς. Πέρασα τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασε καλά. Είναι άγιο πράγμα η μαγειρική. Είναι φροντίδα για τους ανθρώπους. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Πρέπει να πω ότι έχετε κάνει πιατάρα. Έκανε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Βλέπω τα καραμελώματα στα λαχανικά, βλέπω το σωστό κόψιμο στα λαχανικά, βλέπω ότι το πλατή φασολάκι έχει βράσει τόσο όσο η Λία μου. Έβρασε τόσο που έγινε αρακά. Έγινε αρακά το φασολάκι. Ζουμερότατα το κρέας όπως πρέπει να τρώγεται, γιατί μερικές φορές έχουμε την τάση να ξεφεύγουμε. Και τώρα το μόνο που μένει είναι να... το δοκιμάσουμε. Μπράβο, αμέσως εσύ μόλις δεις κρέα να βουτήξεις. Όχι, το πήγα μπροστά στη φίλη μου τη Γιώτα. Μπορείς τουλάχιστον να κόψεις μερίδες, να κάνεις κάτι. Είναι όντως πολύ όμορφο. Θα το κάνω και θα κόψω κιόλας εγώ έτσι δύο κομματάκια. Κάποιος χρειάζεται, κάποιος δεν χρειάζεται. Δεν μπορεί να περιμένει. Ευχαριστώ. Περιμένεις εσύ, για τον Ηλία να κόβει. Κουτάκια, καλαμπόκι. Θα τελειώνεις. Δεν μ' αφήνει να φάω. Ωραία, είμαστε εντάξει. Έχει φάει το μισό φαγητό. Μας πέρασε λίγο στην επιτάχυνση. Εγώ είμαι ο σεφ. Ο σεφ πρέπει πάντα να δοκιμάζει. Τι λες, σεφ, πώς είναι το πιάτο? Πάρα πολύ ωραίο. Τέλειο είναι. Πω, πω. Ισορροπημένο το αλάτι, ισορροπημένο το πιπέρι. Το βούτυρο δεν έχει καλύψει όλες τις γεύσεις και αυτό είναι σημαντικό, εγώ το φοβήθηκα. Επειδή σαν να κάει και λίγο παραπάνω και το καμένο βούτυρο έχει μία όμορφη αλλά ιδιαίτερη γεύση. Μία όμορφη ξηροκαρπίζουσα γεύση. Μπράβο, φέρνει προς φουντούκι και τα λοιπά. Εδώ υπάρχει απαλότητα. Πολύ ωραία. Και πρέπει να πούμε ότι είναι ένα πιάτο το οποίο είναι και σχετικά... είναι υγιεινό ρε παιδί μου, αν εξαιρέσει το βούτυρο, που το βούτυρο okay, έχει λιπαρά, αλλά... Δεν το ενοχοποιούμε. Όχι. Τι λέγαμε για θέμα δόσης στο συγκεκριμένο φαγητό, νομίζω ήταν το... Μπράβο. Στοιχείο. Γιατί πάρα πολλές φορές και ενοχοποιούμε πράγματα, όχι. Πρέπει όλα να τα τρώμε με μέτρο. Ακριβώς. Και εδώ έχεις ένα πιάτο στο οποίο, όπως είπαμε, έχεις πρωτεΐνη, το χοιρινό, έχεις άμυλο, την πατάτα, έχεις πολλές βιταμίνες από τα λαχανικά. Και εντυπωσιακή γεύση φύτρα σκόρδου. Δεν είχα ξαναδοκιμάσει. Α, έτσι αυτό δεν το... δίνει μια μικρή τσαχπινιά στο τέλος. Θέλω να το δω. Γενικώς ανεβάζει την ένταση στο φαγητό. Μπράβο. Μπράβο, παιδιά. Εξαιρετικό. Να μας ξανάρθεις να μαγειρέψουμε. Αμέ. Αλήθεια. Πέρασα τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασε καλά. Είναι άγιο πράγμα η μαγειρική. Είναι φροντίδα για τους ανθρώπους. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Θα σου δώσουμε και ένα μικρό δωράκι. Ευχαριστώ. Τι? Είναι ένα σετάκι ολοκληρωμένης στοματικής υγιεινής. Γιατί όπως συνηθίζουμε να λέμε, για να απολαύσει το φαγητό καλύτερα, η απόλαυση ξεκινάει από την καλή στοματική υγιεινή. Βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ εμείς. Να περάσετε όμορφα με τον κύριο Πάο Κωνσταντίνου στην άνοδο. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να μας έρθετε. Να έρθουμε να σας δούμε. Πακέτο με τον Ηλία, αν και δεν βγαίνω πάρα πολύ, γιατί κλέβει όλες τις γυναίκες. Κατάλαβες, και εγώ με έναν μπακούρι στη γωνία προσπαθώ να βγαίνω μόνος μου. Σε ευχαριστούμε από καρδιάς και ελπίζουμε να δοθεί ευκαιρία για να μας ξανάρθεις. Να κάνουμε πιο παραδοσιακά και εγώ φαγητά. Ευχαριστώ, με χαρά. Ευχαριστούμε με πολύ χαρά. Και καλή αρχή να έχετε. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Πάμε λίγο ακόμα. Πάμε λίγο ακόμα. Ναι, βεβαίως. Εντάξει. Το λαχανάκι είναι πολύ ωραίο. Έκανε πολύ περισσότερο. Όχι, κάτι πάει να γίνει, σώπα. Πάει, αλλά κουράστηκα. Θα χτυπήσω και λίγο εγώ.
Τώρα είπα να το κάνω εγώ. Εντάξει. Εντάξει. Πάω πάσο. Πάω να εσύ φέρω τώρα κουτάλα. Θα κάνει το βοηθό. Εγώ είμαι βοηθό. Φέρνω κουτάλα. Είναι φύτρε σκόρδου. Σκόρδου. Φύτρε σκόρδου. Σκόρδου είναι τελικά. Ναι, είναι σκόρδου. Έτσι είναι οι φύτρε σκόρδου. Ναι. Προφανώ έτσι είναι για να το ξέρω. Είναι όμορφο. Εγώ δεν ήξερα τι είναι γιατί έχω να δω φύτρε από το 1998 που φύγανε. Καλά, ναι. Τελευταία φορά τότε είχαμε. Γκαμπριολέ.